Για το ΚΕΘΕΑ είναι μια συνέχεια, νομίζω, αυτό το πράγμα. Αυτό που είπε πριν ο Βασίλης, αφαιρέθηκε η δυνατότητα του ΚΕΘΕΑ να παρεμβαίνει ως φορέας, θεσμικός, με τη διοίκησή του και με τα μέλη του και με τους εργαζόμενους του, και τώρα έρχεται η δεύτερη πράξη. Εγώ δεν θα μιλήσω για το ΚΕΘΕΑ όμως, γιατί το ΚΕΘΕΑ είναι ένα μέρος αυτού του πράγματος που καίγεται. Εδώ καίγεται όλο το χωριό, δεν είναι μόνο το ΚΕΘΕΑ. Καίγεται. Είναι το 18. Είναι επίσης τέτοιο πρόγραμμα. Είναι το η Αργό στη Θεσσαλονίκη, η μέθεξη στη Θεσσαλονίκη από Αργό, ο Διάπλος στην Κέρκυρα, ο Ιαννός στη Θεσσαλονίκη. Οτιδήποτε υπάρχει, τεμαχίζεται στην ουσία, μάλλον το βάζουν μέσα σε έναν οργανισμό, ο οποίος είναι η εικόνα της, του πώς είναι οργανωμένος, της οργάνωσης του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα τώρα, διότι στην ουσία είναι μόνο το υποκατάστατο και λοιπά. Οποιαδήποτε ψυχοκοινωνική παρέμβαση έχει ατονίσει πάρα πολύ, ιδίως μετά την πανδημία. Και όλο το υπόλοιπο οικοσύστημα, το οποίο κάλυπτε πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών των ανθρώπων που έβρισκαν εκεί να πάνε κάπου, μπαίνει και τεμαχίζεται στην ουσία, θα σαλαμοποιηθεί μέσα σε ένα διοικητικό σχήμα, το οποίο δεν είναι ούτε ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. Είναι ένα ιατρικό μοντέλο, το οποίο καλώς είναι για τον ΟΚΑΝΑ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Έτσι όπως το φτιάχνουν δηλαδή, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο διάλυσης. Δεν είναι ομπρέλα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσουμε από κάτω, όπως λέει ο Βαρτζόπουλος, τα προγράμματα, διότι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένα τα προγράμματα αντικατοπτρίζει και την δουλειά που κάνουν, τη θεραπευτική. Αν τους αλλάξει τον τρόπο που είναι οργανωμένα, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή που έκανε. Στην ουσία πρόκειται για κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, διότι όπως λένε και οι απόφοιτοι στην παρέμβασή τους και στη διαβούλευση, σε 10 χρόνια από τώρα θα το πληρώσουμε όλοι και θα το πληρώσουμε και με ψυχικό πόνο και με σωματικό πόνο και θα το πληρώσει και η κοινωνία και με χρήματα και θα βλέπουμε, ας πούμε, καταστάσεις που είχαμε να δούμε 30 χρόνια στη χώρα. Είναι επικίνδυνο κυρίως για τα παιδιά μας, για τις συντρόφους μας και για την κοινωνία ολόκληρη. Γι' αυτό θα πρέπει να μπει από όλους ένας φραγμός. Και δεν είναι μόνο, είναι όλοι οι οποίοι λύτουνε αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αυτή η συνταγογράφηση, εγώ θεωρώ, μάλλον συνταγογράφηση, ακόμα και αυτά τα υποκατάστατα που κάποιοι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ θεωρούν ότι είναι καλό γιατί τους παίρνουν όλους, το πιο εύκολο να φύγει μετά και να πάει σε συνταγογράφηση και να διαλυθεί είναι η συνταγογράφηση. Αυτό είναι το φάρμακο, δεν έχει μια σημασία. Μπαίνει σε κέντρο σωματικής αποτοξίνωσης και μετά συνταγογραφούν. Αυτό θα είναι το δεύτερο στάδιο. Κατά την άποψή μου, είναι προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα πάει. Κανένας δεν θα ωφεληθεί αυτό. Και ζητάμε και τη βοήθεια άλλων των κομμάτων προφανώς για να μπει ένα εμπόδιο.